Στηρίσαμε λοιπόν κάθε διαδικασία που προβλέπεται από τους κανονισμούς της κοινοβουλευτικής τάξης, πάντα με δημοκρατικό ήθος. Η αλήθεια βγαίνει στο φως. Οι ευθύνες επιμερίζονται και αποδίδονται όπου ανήκουν. Δυστυχώς, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντίθετα επιμένει ότι δεν φαίνει καμία ευθύνη και αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και μόνο. Αφήνει εχμές για την ηλικία του σταθμάτια, ενώ γνωρίζει ότι η πλατφόρμα της κινητικότητας δεν αναγνωρίζει ώρα ηλικίας. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται από το ΦΕΚ του 2018 επιμερών του κύριου Σπίρτζη, που αφορούν το διορισμό σταθμών σε ηλικίες 56-58 ετών, στοιχεία που κατέθεσε ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης εχθές. Και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να δώσει απαντήσεις, αντί να δώσει εξηγήσεις, δεν έχει μιλήσει μέχρι σήμερα. Επιδιώκει ένα παιχνίδι εντυπώσεων σχετικά με τον τοπικό τηλεχειρισμό της Λάρισας. Και πραγματικά με εντυπωσίαζε η ομολογία του κύριου Φάμελου για το φιάσκο της επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα-Ιτή, ο οποίος επισκέφθηκε ένα γιαπί, δεν είχε την ευθυξία να πάει δίπλα ακριβώς, που είναι το σταθμαρχείο της Λάρισας, όπου πλέον έχει αποδειχθεί ότι εκεί όχι απλώς λειτουργεί, αλλά και τα στοιχεία της καταγραφής που υπάρχουν είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Λειτουργεί ο τοπικός σταθμός, κύριε Φάμελε, που στην ουσία είναι ένα υποσύνολο του κεντρικού σταθμού τηλεδιοίκησης. Αλλά δεν θα παίξουμε με τις λέξεις, γιατί κάποιοι προσπαθούν να παίξουν με τις λέξεις και μόνον. Άλλοι το λένε πίνακα διαχείρισης, άλλοι τοπικό σταθμό. Η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς εκείνη τη μοιραία νύχτα που δεν χρησιμοποιήθηκε, λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμη. Και αναδεικνύει, αν θέλετε, τις διαχρονικές συστημικές ευθύνες που συνέβαλαν καθοριστικά πέρα από τα ανθρώπινα λάθη στο τραγικό δυστύχημα. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς αναγνωρίζουμε και εργαζόμαστε να τα διορθώσουμε. Επιλέγουμε να δίνουμε λύσεις και όχι τη διαίωνισή τους, όχι τη διαίωνιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτά.